Ελάτε τώρα, εδώ επιστρέψαμε στον Prisma 91,6. Ελάτε να μιλήσουμε για την ανακύκλωση. Κατά καιρούς συζητιέται το θέμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ανακοινώθηκε στη Λευκάδα και μια νέα πρωτοβουλία να μπουν κάδοι ανακύκλωσης και στα σχολεία και να εξοικειωθούμε με την ανακύκλωση. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, η Ελλάδα καταλαμβάνει μία από τις χειρότερες θέσεις ποσοστά στην Ευρώπη, καθώς θάβουμε περίπου το 83% των απορριμμάτων και ανακυκλώνουμε μόλις το 17%. Και εδώ τώρα χαιρόμαστε, διότι θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Πολιτόπουλο Δημήτρη, για να βγάλουμε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα, καθώς με τα νέα δεδομένα πλέον θα πληρώνουμε τις πλαστικές σακούλες. Καλό απόγευμα, κύριε Πολιτόπουλε. Τι κάνετε, πώς είστε? Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας. Λοιπόν, παρόλο που γίνονται καμπάνιες κατά καιρούς ευαισθητοποίησης κοινής νόμης, κύριε Πολιτόπουλε, τα αποτελέσματα δεν είναι ενθαρρυντικά. Θέλω όμως λίγο να ξεκινήσω με κάτι. Είναι και προσωπική εκτίμηση. Αισθάνεστε ότι σε μεγάλη μερίδα του πληθυσμού υπάρχει το ερωτηματικό αν λειτουργεί η ανακύκλωση? Δηλαδή, αν εγώ τώρα μαζέψω τα πλαστικά μου και τα πάω στον μπλε κάδο, θα φτάσουν στα εργοστάσια ανακύκλωσης, θα χρησιμοποιηθεί αυτό το υλικό ή χάνονται? Είναι πολύ σωστή η ερώτηση και είναι και πολύ σωστή η αγωνία σας. Mm-hmm. Καταρχάς, εάν συλλεχθούν ορθά από το Δήμο, που δεν συμβαίνει πάντα, και πάνε στα κέντρα ανακύκλωσης διαλογής, από εκεί ναι, θα πάνε προς αξιοποίηση. Το θέμα είναι αν τελικά συλλέγονται από το Δήμο διαχωρισμένα και όχι τα σύμμικτα μαζί με τα ανακυκλώσιμα. Και αυτό, εάν το βλέπει ο πολίτης, θεωρούμε ότι πρέπει να συμμετέχει να το καταγγείλει. Μάλιστα. Θα βγάλει άκρη τώρα να το καταγγείλει, βεβαίως, είναι το ερώτημα. Να σας πω την αλήθεια, εάν το καταγγείλει στον ΕΟΑ, ναι, θα βγάλει άκρη. Θα βγάλει άκρη. Πού πρέπει να το καταγγείλει? Σε εσάς. Στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πάρα πολύ καλά. Οπότε λοιπόν είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε αυτό, ότι θα βγάλει άκρη αν... Και να παρεμβαίνουμε. Οι πολίτες πρέπει να ελέγχουν το Δήμο. Εάν βλέπουν ότι ο Δήμος δεν κάνει καλά τη δουλειά του, είναι λογικό οι πολίτες να αποθαρρύνονται και να μην θέλουν να συμμετέχουν. Πάρα πολύ σωστό. Αντίθετα, όπου οι Δήμοι κάνουν καλά τη δουλειά τους, η συμμετοχή των πολιτών είναι σημαντική. Άρα λοιπόν ο Δήμος είναι το ένα κλειδί, κύριε Πολιτόπουλε. Από την άλλη, έχω την εντύπωση ότι η ευαισθητοποίηση απέναντι από την ανακύκλωση πρέπει να ξεκινάει από το σχολείο, από τα μικρά παιδιά, γιατί νομίζω ότι εμείς οι μεγαλύτεροι δεν έχουμε γαλουχηθεί. Λυπάμαι που το λέω με αυτές τις ευαισθησίες. Εγώ έτυχε να σπουδάσω στο εξωτερικό και από τότε είχαμε αυτούς τους κλειστούς κάδους που ρίχναμε τα μπουκάλια και τα πλαστικά και τα χαρτιά. Ενώ η Ευρώπη είναι πολύ ανεπτυγμένη και τα επεξεργάζεται και πλουτίζει από τα απορρίμματα και από την ανακύκλωση. Εμείς γιατί δεν είμαστε ευαισθητοποιημένοι, πιστεύετε? Γιατί δεν το έχουμε κάνει κτήμα μας, κύριε Πολιτόπουλο, όλο αυτό? Καταρχάς να πω ότι δεν είναι έτσι ακριβώς. Δηλαδή, ναι, μεν η Ευρώπη κάνει ανακύκλωση, αλλά η Ευρώπη έχει πολύ αυστηρούς κανόνες απέναντι στους πολίτες. Με ποινές, με υποχρεώσεις, με δεσμεύσεις, πράγμα το οποίο εμείς στην Ελλάδα τουλάχιστον μέχρι σήμερα δεν είχαμε. Μάλιστα. Κατ' επέκταση, το ελληνικό φιλότιμο ήταν εκείνο που οδηγούσε, αν θέλετε, μια συγκεκριμένη ποσότητα στην ανακύκλωση. Στην Ευρώπη δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν λειτουργεί το φιλότιμο, λειτουργεί ο κανόνας, ο νόμος και η υποχρέωση. Κατ' επέκταση, λοιπόν, να μην λέμε ότι οι Ευρωπαίοι είναι, αν θέλετε, σαν πολίτες πιο ευαισθητοποιημένοι από τους Έλληνες. Εγώ θεωρώ ότι οι Έλληνες είναι πιο ευαισθητοποιημένοι από τους Ευρωπαίους. Αλλά δυστυχώς δεν λειτουργεί ο μηχανισμός σας. Μου επιτρέπετε να σας πω, δυστυχώς δεν εφαρμόζουμε πράγματα. Και εμείς σαν πολιτεία και οι Δήμοι που έχουν υποχρεώσει. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε. Θέλω λίγο να μας διευκρινίσετε. Το νέο καθεστώς με τις σακούλες. Έχω την εντύπωση όμως ότι σε μερικά σούπερ μάρκετ, κύριε Πολιτόπουλε, ήδη πληρώνουμε τη σακούλα. Δηλαδή, είναι εξοικειωμένη η κοινή γνώμη στο να πληρώνει. Βεβαίως, η πληρωμή πλέον της πλαστικής σακούλας έχει έναν ανταποδοτικό χαρακτήρα. Καταρχάς, έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και, αν θέλετε, εγώ θα έλεγα ότι η ευχή προσωπικά η δική μου, αλλά και του ΕΟΑΝ, όλου του ΕΟΑΝ σαν οργανισμού, μάλιστα, είναι να μην πληρώνει ο πολίτης, να χρησιμοποιεί τσάντες πολλαπλών χρήσεων. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πετύχει σαν στόχο την υποχρέωσή μας απέναντι στην Ευρώπη. Ο σκοπός δεν είναι να πληρώνει ο Έλληνας πολίτης 3 λεπτά. Ο σκοπός είναι να αποκτήσει τη συνείδηση ότι πρέπει να χρησιμοποιεί τσάντες πολλαπλών χρήσεων και όχι τσάντες ελαφρές της μιας χρήσης, όπως λέμε, που παίρνει από το σούπερ μάρκετ και οι οποίες τελικά δημιουργούν τεράστια προβλήματα περιβαλλοντικά και κυρίως στο θαλάσσιο περιβάλλον.
Διορθώστε με κάνω λάθος, μου το λέει εδώ και ο Ανδρέας, δεν υπήρξαν και κάποιες βιοδιασπόμενες, αν το λέω σωστά, σακούλες όπου δεν επιβάρυναν τόσο πολύ το περιβάλλον, είναι κάποιες που παίρνουμε, Πρόεδρε, και που δεν μπορούμε να τις κρατήσουμε γιατί διαλύονται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα και αυτές επιβαρύνουν το περιβάλλον. Αυτές απαγορεύονται τελείως. Αυτές είναι οι χειρότερες. Μάλιστα. Δηλαδή είναι ακριβώς οι ίδιες με τις τάδες που χρησιμοποιούμε σήμερα. Απλώς με την πρόσθεση, με την προσθήκη κάποιων χημικών γίνονται μικροσωματίδια. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο γιατί καταλήγουν, αν θέλετε, στη θάλασσα ως μικροσωματίδια πλαστικού και αυτά, πάνω σε αυτά προσκολούνται άλλα σωματίδια και γίνονται τροφή των ψαριών. Άρα λοιπόν αυτές είναι ακόμα χειρότερες, γι' αυτό και απαγορεύονται τελείως. Αντίθετα, οι βιοαποδομήσιμες, δηλαδή αυτές οι οποίες γίνονται από φυτική ύλη, όπως οι πολύματα πατάτας, καλαμποκιού κτλ. Αυτές, ναι, θέλουμε να προωθηθούν και στην Ελλάδα, όπως προωθούνται και σε άλλα κράτη-μέλη. Μάλιστα. Γιατί τώρα μου γράφουν εδώ οι φίλοι πόσο δίκιο έχετε. Από την άλλη, είναι πολλές φορές, μου λέει εδώ πέρα τώρα η Νίκη, έχω πάρει αυτές τις υφασμάτινες, είναι στιγμές που την ξεχνάω και αναγκάζομαι να πάρω πλαστική στο σούπερ μάρκετ. Έχει απόλυτο δίκιο. Καταλάβατε. Θα σας πω μόνο τη δική μου προσωπική εμπειρία. Ενώ είμαι συνειδητοποιημένος και γνωρίζω ότι πρέπει να το κάνω, 4-10 φορές φεύγω από το σπίτι, ξεχνάω να την πάρω την τσάντα και αναγκάζομαι να επιστρέψω. Να και καταλαβαίνετε πόσο πιο δύσκολο είναι για κάποιον που έχει εξοικειωθεί πλέον με τη χρήση της πλαστικής σακούλας, πόσο πιο δύσκολο. Θέλει χρόνο, πράγματι θέλει χρόνο. Μάλιστα, ειδικά όταν την έχεις δίπλα σου εκεί που μαζεύεις τα πράγματά σου, μου γράφει η Νίκη. Έτσι, είναι θέμα συνήθειας, είναι αλλαγή αυτών των πραγμάτων που κάναμε. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Πολιτόπουλε. Διαβάζω εδώ και στην παρέμβασή σας στο εφημερίδα που δώσετε μια εξαιρετική συνέντευξη. Η Greenpeace έκανε έρευνα, έψαξε και το Ιόνιο και το Κρητικό και το Αιγαίο Πέλαγος και με υπόγειες λήψεις είδε ότι τα πλαστικά και η ρύπανση είναι αρκετά σημαντική στο βυθό. Ισχύει αυτό, είναι μια πραγματικότητα, έτσι δεν είναι? Γιατί έχουμε την εντύπωση πολύ και θέλω να το υπογραμμίσετε. Βεβαίως είναι μια πραγματικότητα. Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα και αυτές οι, αν θέλετε, έρευνες και μελέτες επιβεβαιώνουν ότι το πρόβλημα καθημερινά μεγαλώνει, αντί να μειώνεται ή να μένει στάσιμο. Αυτό λοιπόν αργά αλλά σταθερά, εάν αφήσουμε να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία, θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην ύπαρξη της θαλάσσιας ζωής. Μάλιστα. Και επίσης, να εξηγήσουμε στους συμπολίτες μας, πολλοί πιστεύουν ότι με την πάροδο του χρόνου φεύγουν από το περιβάλλον, παραμένουν, έτσι δεν είναι, και μπαίνουν στην διατροφική μας αλυσίδα, υποθέτω. Ναι. Οι πλαστικές σακούλες δεν θέλουν πάρα πολλά χρόνια. Μάλιστα. Να διαλυθούν και στην πραγματικότητα γίνονται μικροσωματίδια, τα νανοπλαστικά όπως λέμε, τα οποία πραγματικά περνάνε στην τροφική αλυσίδα των ψαριών και κατά επέκταση και στη δική μας. Ένα τελευταίο ερώτημα από τον Κώστα. Είπατε, λέει, στην αρχή ότι ο Δήμος έχει ευθύνη και μπορούμε να απευθυνθούμε σε εσάς. Πώς μπορούμε να διαπιστώσουμε αν ο Δήμος λειτουργεί την ανακύκλωση σωστά? Καταρχάς, ένα φαινόμενο που υπάρχει, για να μην τα ρίχνουμε όλα στο Δήμο, να πω ότι είναι και ευθύνη της πολιτείας και δική μας ΑΝΕΟΑΝ, να φροντίσουμε ώστε ο Δήμος να έχει όσο το δυνατόν περισσότερο και καλύτερο εξοπλισμό, και δεύτερον να έχουμε φροντίσει με βάση το νέο νομοσχέδιο να παρέχουμε τη δυνατότητα στο Δήμο να πουλάει ανακυκλώσιμα προϊόντα, άρα του δίνουμε και ένα οικονομικό κίνητρο, γιατί μέχρι σήμερα δεν είχε αυτά τα οικονομικά κίνητρα. Πρέπει να πω ότι ο Δήμος ήταν συλλέκτης μέχρι σήμερα και με το νέο νομοσχέδιο τον καθιστούμε διαχειριστή. Πώς τώρα διαπιστώνει ο πολίτης? Εάν δει ότι ένα αυτοκίνητο του Δήμου, το οποίο συλλέγει το πράσινο, όπως λέμε, κάδο, βάζει μέσα σε αυτόν και τον μπλε κάδο, να είναι σίγουρος ότι αυτά δεν πάνε για ανακύκλωση. Μάλιστα. Άρα καλό είναι να το καταγγείλει για να μπορέσουμε να παρέμβουμε, γιατί τέτοιες πρακτικές πρέπει να σταματήσουν. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν δεν είναι διαφορετικό το φορτηγό που μαζεύει τα ανακυκλώσιμα, απλά... Είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό. Μάλιστα. Άλλο είναι το απορριμματοφόρο που μαζεύει τα σύμμικτα, το πράσινο κάδο, και άλλα το απορριμματοφόρο που μαζεύει
Τον μπλε κάδο προς στιγμήν ή τα τεσσάρματα στην πορεία. Μάλιστα. Κύριε Πολιτόπουλε, νομίζω ότι χρειάζεται και μια καμπάνια, νομίζω, και από τα μέσα για να αλλάξουμε τις συνήθειές μας. Πολλές φορές κάνουμε δράσεις με περιβαλλοντικό πρόσημο. Εμείς εδώ είμαστε και δικτυωμένοι με το Sky, οπότε κάνουμε ό,τι μπορούμε σε αυτό. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να το πιστέψουμε μέσα μας και να το κάνουμε τρόπο ζωής. Καθώς ο πλανήτης δεν μας ανήκει, νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε και τις επόμενες γενιές. Και κρατάμε αυτό που είπατε, ότι απευθυνόμαστε σε εσάς αν δούμε κάτι το οποίο μπορεί να μην λειτουργεί σωστά. Οπότε λοιπόν αυτό είναι μια αφετηρία να ευαισθητοποιηθούμε περισσότερο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι υποχρέωση όλων μας αυτό. Δηλαδή, ξέρετε, εγώ θεωρώ ότι ο Έλληνας έχει και το φιλότιμο και τη διάθεση να συμμετέχει σε κάτι. Αρκεί να βλέπει ότι αυτό στο οποίο συμμετέχει γίνεται σεβαστό από όλους τους υπόλοιπους, και οι υπόλοιποι είμαστε η πολιτεία, είναι ο Δήμος, και αυτό είναι υποχρέωση μας. Μάλιστα. Κύριε Πολιτόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στον Πρίσμα. Θα έχουμε, νομίζω, τη δυνατότητα πάλι να καλύπτουμε και τις δράσεις σας και να ενημερώνουμε ξανά τον κόσμο, γιατί νομίζω ότι χρειάζεται να επικαιροποιούμε όλα αυτά τα μηνύματα. Αλλάζουν πάντως τα δεδομένα, κλείνοντας, έχουν πλέον κάτι με το νέο νομοσχέδιο, πέφτει πρόστιμο στο Δήμο αν δεν εφαρμόζεται ανακύκλωση σωστά? Θεωρητικά ο Δήμος έχει την δυνατότητα να μέσω του προγράμματος καθαριότητός του να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα κάνει την συλλογή των απορριμμάτων. Επίσης θα του δίνει τη δυνατότητα, όπως είπα και προηγουμένως, να πουλάει τα ανακυκλώσιμα. Και είναι υποχρεωμένος επίσης να δηλώνει πλέον τι ποσότητες ανακυκλώνει και τι υπόλοιμα υπάρχει. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι αφού του δοθούν όλες αυτές οι δυνατότητες, οι τεχνοοικονομικές, έτσι όπως θέλουμε να τις δώσουμε, είναι υποχρεωμένος να επιτυγχάνει τους στόχους, μια και η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να επιτυγχάνει τους στόχους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν λοιπόν οι Δήμοι για οποιοδήποτε λόγο δεν κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, είμαστε υποχρεωμένοι, αν θέλετε, αφού τις προειδοποιήσουμε, αφού τις ενημερώσουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να τους βάλουμε και κάποια ποινή. Γιατί, όπως αντιλαμβάνεστε, το 2020, αν δεν έχουμε πετύχει στόχους, κινδυνεύει σαν η Ελλάδα να πάει επίσης πρόστιμα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Πολύ χρήσιμο αυτό που λέτε. Κύριε Πολιτόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στον Πρίσμα 91,6. Καλώς απόγευμα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλώς βράδυ.